Προετών, ένας νεαρός ιερέας μου διηγήθηκε τα εξής τρομερά. Η μητέρα μου, που δεν ήθελε ο γιος της να γίνει παπάς, στον τρίτο χρόνο από τη χειροτονία μου πέθανε. Στο θάνατό της, ως ιερεύς, εγώ ο γιος της, δεν είχα δώσει μεγάλη σημασία. Έκανα όσα είναι απαραίτητα και τίποτα περισσότερο από αυτό. Ένα απογευματάκι προς το σούρουπο, περνούσα έξω από το κημητήριο. Σκέφτηκα λοιπόν, δεν πάω να της ανάψω το καντιλάκι. Πράγματι το άναψα και κάθισα σε μία πέτρα. Δεν είχα μαζί μου όμως το πετραχύλι και έτσι δεν τη διάβασα τρισάγιο. Σαν να ζαλίστηκα όμως λίγο και ξαφνικά νόμισα ότι άρχισαν να ανοίγουν οι τάφοι, να σηκώνονται τα νεκρά σώματα των ανθρώπων και να φωνάζουν. Βοήθεια, βοήθεια, ιερείς του υψίστου. Βοήθεια. Ορθόδοξοι χριστιανοί, βοήθεια. Λειτουργίες, προσευχές, μνημόσυνα, τρισάγια. Βοήθεια, χριστιανοί. Σε λίγο, τρομαγμένος, βλέπω και τη μάνα μου. Βοήθεια, γιέ μου, μου είπε. Βοήθεια. Τώρα που είσαι παπάς, βοήθεια για όλους. Βοήθεια, βοήθεια. Και έπεσε πάνω μου σπαράζοντας από κραυγές απελπισίας, ζητώντας βοήθεια για την ψυχή της. Τότε συνήλθα τρομαγμένος. Είχε πλέον βραδιάσει. Και εγώ έφυγα τρέχοντας. Σχίστηκαν και τα ράσα μου στο δρόμο. Και από την τρομάρα μου όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Την άλλη μέρα το πρωί είπα στην πρεσβυτέρα μου: «Κοίταξε να δεις. Για 3 χρόνια θα λειτουργώ κάθε μέρα, ακόμη και τους αρκωστές για τη μάνα μου, για όλους τους πεθαμένους και για όσους είναι γραμμένοι εκεί στο κημητήριο, αλλά και για όσα ονόματα και κειμένου θα μου δίνουν από εδώ και πέρα». Έκανα 1100 λειτουργίες συνεχώς, χωρίς διακοπή. 1100 μνημόσυνα με κόλυβα, με τρισάγια και με ό,τι άλλο έπρεπε κάθε μέρα. Πολλές φορές τις νύχτες έβλεπα τις ψυχές να μου λένε ευχαριστώ. Άλλες γιατί ξεδίψασαν, άλλες γιατί δροσίστηκαν, άλλες γιατί χόρτασαν και άλλες γιατί ζεστάθηκαν μέσα στις παγωνιές. «Ευχαριστώ, ζεστάθηκα παπά μου», μου έλεγαν. «Κρύωνα και ζεστάθηκα, σε ευχαριστώ». Άλλες με ευχαριστούσαν γιατί ήταν λίγο φως και άλλες κρατούσαν ψωμάκια στα χέρια.